Γεια σα, είμαι ο Δημήτρη για το κανάλι μου Farmer Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τι κατηγορίε αλλά και το πώ επιλέγουμε με ποιο τρόπο θα τροφοδίσουμε το ραβιστικό μα μηχάνημα με ρεύμα. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο επιλογέ. Η πρώτη επιλογή είναι με τη χρήση μια γεννήτρια, όποτε αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα και ένα δύναμο. Και η δεύτερη επιλογή είναι μια μπαταρία. Ό,τι και να επιλέξετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι για να τα βρείτε στη χαμηλότερη τιμή τη ελληνική αγορά θα επισκεφτείτε το bestprice.gr. Η αρχή θα γίνει με τι γεννήτριε των ρωσικών μηχανημάτων. Εδώ να αναφέρω ότι γενικά είναι, όπω είπαμε, ένα βενζινοκινητήρας με έναν δυναμό που είναι τοποθεμένα πάνω σε μια τροχήλατη βάση, ώστε να είναι εύκολη η μετακίνησή τους. Φυσικά υπάρχει και ένα ρυθμιστή τάση πάνω στη γεννήτρια ή στροφών, όπου ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να μπορούμε να ρυθμίζουμε την έξοδο την τάση εξόδου μάλλον καλύτερα που θα έχουμε από τη γεννήτριά μας, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε από 12 έως 30 βολτ και έτσι ρυθμίζουμε τη σωστή τάση ανάλογα με τις ανάγκες του ρευστικού μηχανήματος που θα χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες γεννήτριε ρευστικών μηχανημάτων όπου έχουν έξοδο και 220 βολτ και 12 βολτ, Φυσικά έχουν το μειονέκτημα ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε να αυξομειώνουμε, δηλαδή, την τάση εξόδου στα 12V, αλλά έχουμε και το πλεονέκτημα οτι ότι έχουμε μία έξοδο 220V όπου μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για κάποια άλλη χρήση. Αυτού του τύπου οι γεννήτριες, όπου έχουν και έξοδο 220V, έχουν το μειονέκτημα ότι έχουν σχετικά αυξημένο βάρος, όπου τα κάνει λίγο πιο δύσκολα στην μετακίνησή τους. Αν όμως θέλουμε μία γεννήτρια να είναι εύκολη στη μετακίνησή της, τότε υπάρχουν και κάποιες μικρογεννήτριες Όπου χρησιμοποιούν ένα μικρό κινητήρα 2,5 ύπων με ένα δυναμό. Ε, το βάρο είναι περίπου 16 με 17 κιλά, οπότε είναι πολύ πιο εύκολη η μετακίνησή του. Με το μέλλον μειονέκτημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι έχει μόνο δύο εξόδου, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα έω δύο αεροβυσκά μηχανήματα. Η δεύτερη επιλογή είναι η μπαταρία, όπου εδώ έχουμε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα είναι η αθόρυβη λειτουργία του αεροβυσκού μηχανήματο σε σύγκριση με μια γεννήτρια, όπου διαθέτει έναν βενζινοκινητήρα που όταν λειτουργεί έχει αρκετά αυξημένο θόρυβο, όπου είναι σίγουρα πολύ κουραστικό όταν το δουλεύουμε και πολλές ώρες. Οπότε στην μπαταρία έχουμε, όπως είπαμε, την αθόρυβη λειτουργία του μηχανήματο, μηχανήματος, πολύ εύκολη μεταφορά και στα μειονεκτήματα πάμε στην, ουσιαστικά στην αυτονομία της μπαταρίας, που και εδώ πάλι έχει να κάνει ανάλογα με τα αμπερόρια Τη μπαταρία που έχουμε επιλέξει, αλλά και το ραβδιστικό μηχάνημα που δουλεύουμε ε, με την μπαταρία. Η αυτονομία μια μπαταρία συνδέεται ε, σίγουρα με την χωρητικότητα τη μπαταρία σε αμπερόρια αλλά και το αεροβυστικό μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσουμε. Ε, οπότε, συνήθω επιλέγουμε μια μπαταρία με 70 απερώρια χωρητικότητα και πάνω. Ε, φυσικά, όσο αυξάνονται τα απερώρια ε, τη μπαταρία, αυξάνεται και το βάρο τη, όπου γίνεται ε, σίγουρα πολύ πιο δύσκολη η μετακίνησή τη. Ε, οπότε, ανάλογα και το αεροβριστικό μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσουμε, γενικά, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αεροβριστικό τύπου αχινού με μπαταρία, τότε σίγουρα πρέπει να επιλέξουμε μια μπαταρία από 70 περόρια, 80 ε, και πάνω. Αλλά το ξαναλέω, αυξάνεται και το βάρο τη μπαταρία, καθώ τα αεροβριστικά μηχανήματα τύπου αχινού έχουν μεγαλύτερε απαιτήσει ε, σε ρεύμα, ενώ ε, τα αεροβριστικά τύπου ε, χτένα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και μία μπαταρία 50 με 60 μπερόρια και να έχουμε μία αυτονομία σχεδόν 6-7 ώρων. Οπότε ανάλογα με το ροβιστικό μηχάνημα που θέλουμε, τις απαιτήσεις του σε ρεύμα, επιλέγουμε και την κατάλληλη μπαταρία σε μπερόρια. Η μπαταρία που θα χρησιμοποιήσουμε για να τροφοδοτήσουμε με ρεύμα το ροβιστικό μας μηχάνημα δεν είναι μία κοινή μπαταρία όπου χρησιμοποιούμε για το αυτοκίνητό μας, αλλά μία μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης. Οι μπαταρίε βαθιά εκφόρτηση, εκτό από τη δυνατότητα που έχουν να έχουν αργή εκφόρτιση έχουν σχεδιαστεί για να έχουν επανανελειμμένου κύκλου εκφόρτηση και φόρτιση, ώστε η μπαταρία μα να έχει μια σχετικά μεγάλη ε, μακροζωία. Για να έχει η μπαταρία μα την μακροζωία που είπαμε, θα πρέπει μετά από κάθε χρήση να τη φορτίζουμε. Έτσι θα χρειαστούμε έναν φορτιστή. Ε, στην αγορά θα βρείτε πάρα πολλού φορτιστέ. Εγώ θα προτείνω να επιλέξετε κάποιον φορτιστή παύλα συντηρητή. Για να επιλέξουμε το σωστό φορτιστή για την μπαταρία μα, θα πρέπει να προσέξουμε την χωρητικότητα τη μπαταρία σε αμπερόρια και έτσι να επιλέξουμε έναν φορτιστή με τα απαιτούμενα αμπερ στην έξοδό του που χρειάζεται την μπαταρία μα, ώστε να τη φορτίζει πλήρω μέχρι την επόμενη μέρα που θα χρησιμοποιήσουμε την μπαταρία. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο φορτιστή μα είναι σχετικά μικρό, θα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φορτίσει την μπαταρία μα και έτσι δεν θα έχει φορτίσει πλήρω την μπαταρία μέχρι την επόμενη μέρα που θα την χρησιμοποιήσουμε και έτσι η μπαταρία μας δεν έχει την απαιτούμενη αυτονομία. Οπότε, όπω όπως είπαμε, ανάλογα τη χορητικότητα της μπαταρίας επιλέγουμε και το φορτιστή με τα ανάλογα Αμπέρ στην έξοδό του. Ο φορτιστής είναι πολύ σημαντικός για την μακροζωία της μπαταρίας. Οπότε όταν επιλέξουμε τον σωστό φορτιστή τόσο από θέμα χορτικότητα σε αμπερόρια, αλλά να επιλέξουμε και ένα φορτιστή που είναι αυτόματος φορτιστής Παύλα συντηρητή. Το αυτόματο έχει να κάνει ότι όταν φορτίσει η μπαταρία μα, σταματάει τότε αυτόματα την φόρτισή τη και έτσι δεν τη δημιουργεί ε, κάποιο πρόβλημα. Ε, το συντηρητή έχει να κάνει με την αποθήκευση τη μπαταρία, δηλαδή όταν σταματήσουμε πλέον την συγκομιδή μα, αποθηκεύουμε την μπαταρία με ναι, συνδεμένο το φορτιστή πάνω στην μπαταρία. Οπότε αναλαμβάνει να την εκφορτίζει ε, αναδιαστήματα ώστε να κρατήσει την υγεία της μπαταρίας σε υψηλά επίπεδα και να έχουμε, ε, όπως είπαμε ε, μακροζωία της μπαταρίας και να είναι αξιόπιστη ε, στην επόμενη ελευθερωτική χρονιά. Σε αυτό το σημείο ουσιαστικά θα αναλύσουμε σε ποια περίπτωση επιλέγουμε μία γεννήτρια ελευθερωτικού μηχανήματος και σε ποια ε, μία μπαταρία. Οπότε ανάλογα ε, είναι σημαντικό αυτό το είδος του ελευθερωτικού μηχανήματος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα 2, 3, ακόμα και 4 ελευθερωτικά μηχανήματα τύπου αχινού, τότε προφανώς θα επιλέξουμε μία γεννήτρια Καθώ έχει αυτή τη δυνατότητα να τροφοδοτεί ταυτόχρονα έω και τέσσερα αεροβησικά μηχανήματα, έχουμε μεγάλη αυτονομία και επίση μπορούμε ουσιαστικά να ρυθμίζουμε και τι τροφές που θα δουλεύουν τα αεροβηστικά μέσω των ρυθμιστή τροφών που διαθέτει η γεννήτρια. Την μπαταρία την επιλέγουμε όταν θέλουμε να τροφοδοτήσουμε ένα αεροβησικό μηχάνημα, κυρίω τύπου ε, χτένα. Εδώ δεν μπορούμε να αυξομειώνουμε την ε, τάση εξόδου ε, τη μπαταρία, αλλά κάποια αεροβησικά μηχανήματα διαθέτουν ταχύτητε όπου από εκεί μπορούμε ουσιαστικά να αυξομειώνουμε τι τροφέ του ρευστικού μηχανήματο. φυσικά δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε με μία μπαταρία δύο ρευστικά μηχανήματα, ε, καθώ σίγουρα θα έχουμε πολύ μικρή αυτονομία ε, τη μπαταρία, αλλά θα μειώσουμε και την μακροζωία ε, τη μπαταρία. Σίγουρα πολλοί ελαιοκαρυγητέ μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβληματάκια με τα ρευστικά του μηχανήματα σε σχέση με την γεννήτρια ή την μπαταρία που χρησιμοποιούν. Αυτά πια μπορεί να είναι όταν, για παράδειγμα, κάποιο έχει μία ε, γεννήτρια και έχει εραυδικά μηχανήματα τύπου αχινού διαφορετικών εταιριών. Ε, κάποια από αυτά ε, δουλεύουν σε διαφορετικά ε, volt. Οπότε, όταν ένα δουλεύει ε, στι στροφέ που ε, είναι αποδοτικό, το άλλο μοντέλο είτε θα δουλεύει ε, σε πάρα πολύ ψηλέ στροφέ ή σε χαμηλέ ε, και έτσι δεν μπορεί να είναι αποδοτικό. Ε, επίσης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ελαφριστικό μηχάνημα τύπου χτένα με γεννήτρια ή όταν έχουμε μία μπαταρία ε, και θέλουμε να δουλέψουμε ένα ελαφριστικό τύπου αχυνού ε, αχινού πάνω στην μπαταρία, ε, αν μπορούμε να αυξομειώνουμε τι τροφέ του ελαφριστικού μα μηχανήματο. Για όλα αυτά υπάρχουν λύσει όπου θα τα βρούμε στη συνέχεια του βίντεο. Αν κάνουμε μία αναζήτηση στην αγορά, θα βρούμε κάποια μικρά μηχανήματα, όπου μάλιστα είναι και ελληνική κατασκευή, όπου είναι ένα σταθεροποιητή και μειωτή τάσεω, Όπω επίση και ένα ρυθμιστή τροφών. Α ξεκινήσουμε πρώτα με τον μειωτή τάση. Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα μειωτή τάση. Ουσιαστικά το συνδέουμε στην έξοδο τη γεννήτρια. Οπότε μπορούμε να έχουμε μία είσοδο από 12 έω και 30 volt και στην έξοδο του μειωτή να επιλέξουμε τα volt που θέλουμε εμεί. Το συγκεκριμένο μηχάνημα το χρησιμοποιούμε στην περίπτωση που έχουμε διαφορετικά ραδιοφυσικά μηχανήματα διαφορετικών εταιριών όπω είπαμε, όπου το ένα μπορεί να έχει τάση λειτουργία 18. Και το άλλο 15. Οπότε βάζουμε τη γεννήτριά μας να έχει έξοδο 18V και συνδέουμε το μειωτή τάση και έτσι δίνουμε στο δεύτερο αεροδοσιακό μηχάνημα που χρειάζεται τα 15V 15V μέσω ε, του μειωτή και έτσι και τα δύο μας αεροδοσιακά μηχανήματα είναι το ίδιο αποδοτικά. Σταθεροποιητή τάση. Όπω λέει και το όνομά του, ουσιαστικά έχουμε σταθερή τάση στην έξοδο του. Και το συγκεκριμένο μηχάνημα το συνδέουμε πάνω σε μια, μάλλον στην έξοδο μια γεννήτρια μπορούμε να έχουμε στην είσοδο από 12 έως και 30 βολτ και στην έξοδο ε, να έχουμε 14 βολτ σταθερά. Το σημείο μηχάνημα ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να συνδέσουμε ένα ελευθερωτικό μηχάνημα τύπου εχτένα με γεννήτρια. Οπότε έχουμε σταθερή έξοδο 14 βολτ, σαν να έχουμε ουσιαστικά μια καλοφορτισμένη μπαταρία. Ρυθμιστή τροφών. Με τον ρυθμιστή τροφών ουσιαστικά το συνδέουμε πάνω σε μια μπαταρία και αυτό που πετυχαίνουμε είναι να μπορούμε να αυξομειώνουμε την τάση εξόδου ε, του ρυθμιστή. Ε, οπότε στην είσοδό μας έχουμε μια τάση από 12 έως και 14 βολτ και στην έξοδο ανάλογα τον ε, ρυθμιστή που έχουμε επιλέξει να έχουμε 15 ε, με 16 βολτ DC έξοδο όπου σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ελευθερωτικό μηχάνημα ε, ακόμα και τύπου αχινού και να αυξομειώνουμε τις τροφές όπως το κάνουμε ε, πάνω σε μια γεννήτρια. Επίσης υπάρχει. Ε, Ρυθμιστή ε, στροφών, που στην έξοδό του μπορεί να φτάσει έω και τα 34V/C, DC, οπου είναι η τάση λειτουργία ε, κάποιων ραβδιστικών μηχανημάτων τύπου ε, χτένα. Τα μηχανήματα που μόλι προανέφερα πραγματικά είναι εξαιρετικά, λύνουν αρκετά προβλήματα που μπορεί να έχουν οι ελαιοκολληρηγητέ και σίγουρα πολλοί θα αναρωτιέστε ποιο είναι το κόστο Οπότε θα πάμε στο bestprice.gr να δούμε πόσο κοστίζουν. Ομοιωτή τάση, που είναι ουσιαστικά για να έχουμε μειωμένη τάση εξόδου τη γεννήτρια. Η πιο χαμηλή τιμή που θα το βρούμε μέσα στο BestPrice.gr είναι στα 63 ευρώ. Ως σταθεροποιητή τάση, που πετυχαίνουμε να έχουμε σταθερή τάση εξόδου από τη γνήτριά μα, η πιο χαμηλή τιμή είναι τα 60 ευρώ. Και στο τέλο, που είναι ο ρυθμιστή τροφών που το χρησιμοποιούμε με την μπαταρία, για να μπορούμε να αυξομειώνουμε την τάση εξόδου τη μπαταρία, θα το βρούμε στα 80 ευρώ. Όλα αυτά φυσικά που προανέφερα θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο μαζί με τις συλλογές που έχω φτιάξει στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο bestprice.gr με τις επιλογές που έχω κάνει τόσο σε ε, γεννήτριες εργασικών μηχανημάτων, σε μικρογεννήτριες, σε μπαταρίες, σε ε, φορτιστές, παύλα συντηρητέ, αλλά και τα μηχανήματα ε, που προανέφερα. Φυσικά, για να βρείτε οτιδήποτε ψάχνετε ε, στην ελληνική αγορά στη χαμηλότερη τιμή, θα επισκεφτείτε το bestprice.gr. Οπότε, ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Και μην ξεχνάμε ότι κάτω δεξιά πατάμε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι για να για το καινούργιο και ανεβάζω. Γεια σας!